Ύστερα από τα δημοσιεύματα στις τοπικές εφημερίδες για την κατάσταση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΟ Καβάλα και συγκεκριμένα ότι οι παίκτες έμειναν ουσιαστικά χωρίς πασχαλινό γεύμα στο τραπέζι τους τέτοιες μέρες γιορτινές, ευαισθητοποιηθήκαμε στο Δήμο Καβάλας και σε συνεννόηση με την Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, αποφασίσαμε να διανύμουμε στους παίκτες και στους υπαλλήλους της ομάδας μας τη σακούλα με τα τρόφιμα που διανέμουμε και στους απόρους της πόλης μας. Αυτό γίνεται ακριβώς για ανθρωπιστικούς λόγους, επειδή πρόκειται για παιδιά που είναι από άλλα μέρη της πατρίδας ή του κόσμου, δεν είναι καβαλιώτες τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι παίκτες, και κατά συνέπεια για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους ενδιαφερθήκαμε να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται, οι οποίοι καταναλώνουν θερμίδες, ταλαιπωρούνται στα γήπεδα για το καλό και για την ανάδειξη της πόλης μας. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα γινόταν σήμερα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ενόχληση εκ μέρους της ΠΑΕ και, κατά συνέπεια, για να μην δώσουμε αρνητική δημοσιότητα, συνεννοήθηκα με τον Πρόεδρο, ο οποίος έδωσε εντολή να μην έρθουν εδώ οι παίκτες. Συνεννοήθηκα λοιπόν με τον Πρόεδρο τώρα μόλις να στείλουμε εμείς τις σακούλες στο Εθνικό Στάδιο, στο Στάδιο Αθή Καραγιάννη, και εκεί να διανεμηθούν από τη διοίκηση της ΠΑΕ, ώστε να μην υπάρξει και αρνητική δημοσιότητα, ιδίως τώρα τέτοιες μέρες που γίνεται και μια διαπραγμάτευση για τις μετοχές, για τη μεταβίβαση των μετοχών. Εν πάση περιπτώσει, η φιλανθρωπική διάθεση και η διάθεση συνεργασίας του κοινωνικού παντοπολίου, της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και όλου του Δήμου Καβάλας προς την ΠΑΕ και τους παίκτες υπάρχει, είναι αμείωτη και μακάρι η ομάδα μας να πηγαίνει καλύτερα από εδώ και πέρα. Για το Δελτίο Τύπου, έτσι όπως συντάχθηκε χθες, ήσασταν ενήμερος? Το ξέρετε ότι έχει αυτή τη σύνταξη το Δελτίο Τύπου που το παρουσιάζει σαν σοου το σημερινό, το παρουσίαζε? Δεν το ξέρω το Δελτίο Τύπου, πραγματικά. Το Δελτίο Τύπου είναι ένα τεχνικό έγγραφο συνήθως, το οποίο προαναγγέλει ένα γεγονός. Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε καμία διάθεση να παραστήσουμε οτιδήποτε, να κάνουμε σοου. Ναι, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον κύριο Σιμπτζίνο, με κάλεσε το τηλέφωνο, εκδήλωσε ενδιαφέρον να βοηθήσει τον ΑΟΚ. Κάθε βοήθεια για μας είναι σημαντική. Βεβαίως τα προβλήματα τα οικονομικά είναι μεγάλα, τα γνωρίζουν και όλοι. Είναι γνωστά, ναι. Είναι γνωστά. Οποιοδήποτε καβαλιώτης μπορεί να βοηθήσει είναι σημαντικό. Διότι πρέπει να γνωρίζουν οι καβαλιώτες, και το έχω πει κατ' επανάληψη, ότι πρακτικά η ομάδα είναι δική τους. Οπότε όσο πιο κοντά μπορούν να βρίσκονται, τόσο πιο σημαντικό είναι για μας και τόσο πιο ανώδυνα θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτό που είπα και στον κύριο Σιμιντή και το έχω πει και δημοσίως, προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, προσπαθούμε άμεσα να δώσουμε μια λύση οριστική που να δώσει μια σημαντική προοπτική στον ΑΟΚ. Μάλιστα. Ο λόγος που δεν προσήλθαν σήμερα στο κοινωνικό κατάστημα του Δήμου Καβάλας οι παίκτες ήταν ο γνωστός, αυτός που μπορεί να καταλάβει ο κάθε ανθρώπινος νους? Ναι, θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό. Τέλος πάντων, μπορεί να υπήρξε μια παρανόηση, αλλά σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν ο Δήμος ή οι διάφοροι σύλλογοι, οι παλέμαχοι ή ο ερασιτέχνης, όταν βρίσκονται κοντά μας και προσπαθούν να βοηθήσουν, διότι αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι αποτελούν και αυτοί μέρος ουσιαστικά της ομάδας. Αποτελούν μέρος και της διοίκησης ουσιαστικά, γιατί όλοι μαζί συνδιοικούμε την ομάδα, έτσι λειτουργεί φέτος. Πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα διαφορετικά, αλλά φέτος με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε.